Ριτσόνα. Σε ποια? Στη Ριτσόνα. Είναι γραμμένο στα στο πρακτικά. Περιφερειακό Συμβούλιο. Και τότε μιλάτε ρώτησα αν η λαϊκή συσπήρωση τη Ριτσόνα συμφωνεί για με τον πάνω τα σκουπίδια τη Αττική στη Ριτσόνα. Αναζητήστε τα πρακτικά. Τώρα μαζί μου. Αυτό έγινε το 80. Αυτό έγινε στη συνεδρίαση τη τελευταία θητεία. Οι κομμουνιστές σύμβουλοι ήταν οι μόνοι που είχαν προτείνει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Μα δεν λέει για το 80, κύριε Μπέρκο. Λέω για τη συνεδρίαση που έλαβε μέρος τώρα. Υπήρχε μια πρόταση για διαπεριφερειακή συνεργασία. Η οποία επανήλθε, επανήλθε με τα δεδομένα, και τώρα. Με τα δεδομένα της δεκαετίας 80. Λέει ψέματα, θα σας στείλω εγώ η πρωτούλη, κύριε Μπέρκο. Φτάνουμε να λέμε να μας στείλετε. Ωραία, λοιπόν, ακούστε. Θέλω να κάνουμε λίγο πιο μόνιμη την κουβέντα. Ναι. Διότι εάν ας πούμε εγώ πρέπει να πείσω για παράδειγμα ότι έχω περιφερειακό γραφείο εκπροσώπησης της περιφέρειας Αττικής στις Βρυξέλλες, δεν είναι γονιμή κουβέντα, έχω. Εάν εγώ τώρα πρέπει να πείσω, εάν εγώ πρέπει να πείσω ότι δεν υπάρχει η δημιουργία χιτά και ότι δεν υπάρχει η λογική να φτιαχτεί ένας δεύτερος χιτάς, θα χάσω τα λικά μου απόψη, στο Δήμο Πετρούπολης. Με συγχωρείτε, δεν είναι γόνιμη κουβέντα, κύριε Χιώτη. Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω τα γόνιμα. Ακούσαμε, λέτε ότι στην Πετρούπολη δεν θα γίνει. Αυτά το καταγράψαμε. Που βιάστηκα, σεβόμουν την κυρία Λιμπεράκη, όταν με διέκοπτε, σε αυτά επανέρχομαι. Κυρία Δρού, συγγνώμη. Υπάρχει ένα περιφερειακό σχεδιασμό Αττικής. Το λατομείο μου, τα είπατε, κύριε Πρωτούλη, το είπατε, το είπατε να απαντήσει. Όσο θα τα πάμε στη Ριτσόνα. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος, κύριε Χιώτη. Το πιο βασικό είναι να μας πείτε πόσο αντέχει το λατομείο του Μουσαμά για να μπει το 2003. Αφήστε να απαντήσει, κυρία. Λοιπόν, προσπαθούμε να ανασύρουμε ιστορίες από το παρελθόν που τις τελείωσε αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός, γιατί να σας πω, κύριε Χιώτη, ποια ήταν ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος. Ήταν η καχυποψία του κόσμου. Διότι ο κόσμος σου έλεγε, έχουν περάσει από εδώ πολλοί δήμαρχοι, πολλοί νομάρχες και πολλοί περιφερειάρχες, γιατί εσύ θα το κάνεις αλλιώς. Και γι' αυτό έλεγα λοιπόν πριν, κυρία Λιμπεράκη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Δήμο Χαλανδρίου που έχει φτάσει στην παραγωγή βιοαερίου, με το οποίο κινεί τα απορριμματοφόρα του. Έχουμε ένα Δήμο, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλου, στο Βάρη Βούλα, Βουλιαγμένη, που έχει προχωρήσει πάρα πολύ την ανακύκλωση. Έχουμε πολλούς δημάρχους, οι οποίοι στο περιφερειακό σχεδιασμό, στον περιφερειακό σχεδιασμό, κύριε Χιώτη, ανταποκρίνονται. Γιατί στον δρόμο, τι ήταν, ας πούμε. Δίνουμε χρήματα για καινούργια απορριμματοφόρα, τα οποία, προσέξτε, δεν θα επιβαρύνουν με διοξείδιο του άνθρακα από τις πολλές μεταφορές. Θα είναι εξ ολοκλήρου μόνο για το χαρτί. Δίνουμε για την αγορά καφέ εκάδων. Υπάρχει από την εθνική κυβέρνηση το Είμαι Περά. Συγγνώμη, τώρα που δεν υπάρχει πρόταση. Δεν μου απαντάτε στα ερωτήματα. Τι να απαντήσω, ότι δεν θα κάνω χιτά στην Πετρούπολη. Είναι όχι, σαν να μου λέτε. Είναι το μόνο που πράσινα μάτια. Δεν, πόσο να κάτσω μέχρι τα ξημέρωματα. Δεν έχω πράσινα μάτια, αγαπητέ μου. Αυτό θέλω να πω. Όσο λοιπόν υπάρχει η συγκεκριμένη. Σύμβαση με τον εργολάβο είναι 170 εκατομμύρια. Θα πάμε και σε αυτό. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά για τη Δούρου, αλλά δεν έχουν ακουστεί ότι η Δούρου δεν έχει προχωρήσει σε διαφανή. Για το ΕΜΑΚ είναι 170 εκατομμύρια. Είναι 350.000 τόνοι. Κύριε Χιώτη, 140.000 όσο είναι αυτή η διοίκηση. Όσο είναι αυτή η διοίκηση. Τα κινήματα στη Φιλή που βγάζουν συνέχεια ανακοινώσει εναντίον της κυρίας Δούρου. Αφήστε την να τοποθετηθεί. Απαντήσει η κυρία Λοιπόν, Δούρου. Φιλή, να το κύριε κάνω τρίτη φορά. Όσο λοιπόν είναι αυτή η διοίκηση, δεν έσκασε το 2014, δεν έσκασε το 2015, δεν έσκασε το 2016. Δεν μπορεί να σκάσει αύριο. Μα αφού ακυρωθήκαν τα εργοστάσια, κυρία Δούρου. Είστε ένα βήμα πριν γινόταν τα εργοστάσια να κυκλώσει τα κάρτα στο πηδότοπο. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Σα λέω λοιπόν ποια είναι τα δικά μου χέρια. Μην το λέτε αυτό, κυρία Δούρου. Μα το έχετε πει τόσες φορές. Μα με συγχωρείτε, είχαμε πρόβλημα πριν από κάποιους μήνες. Γι' αυτό σα το θέσαμε. Αυτό ρωτάω. Όχι, μην μα χρεώνει το πρόβλημα να σκάσει η χωματερή να πνίγουμε στα σκουπίδια. Σας ρωτάμε για ένα υπαρκτό πρόβλημα. Μπορώ να σας απαντήσω. Ο περιφερειακός σχεδιασμός, η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το εχέγγυο που έχουν οι συμπολίτες μας ότι η Φυλή θα κλείσει επειδή θα εφαρμοστεί ένας σχεδιασμός με τη συνέργεια των Δήμων που θα έχουμε και κυκλική οικονομία, που θα, ναι, θα είναι δημοκρατικό χωροταξικό σχεδιασμό. Να πω λίγο για του εργολάβου. Κάποιοι έχουν κάνει πράσινα σημεία, εσεί επιλέξετε να μην κάνετε. Να πω λίγο για του εργολάβου. Όταν κλείσει η φυλή, όταν έλεγε ότι αυτό το ψέμα δεν μπορεί να υπάρχει συνεχώ. Πρέπει να τελειώσει. Όταν πήγα
Αφού δεν υπάρχουν χρήσεις. Όταν ανέλαβαν στον Έθνα, ο αποτεφρωτήρας στήχιζε στους φορολογούμενους πολίτες 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο εργολάβος πληρώνει τον ΕΣΝΑ 1.700.000 ευρώ. Προς απάντηση για το ποιος έπεσε με τους εργολάβους. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο δώσετε, κύριε Αδρού, σε εργολάβους. Ένα εκατομμύριο το μήνα, το χρόνο. Μπορεί να ξέρει να μας τα πει ποιοι δίναμε. Συγκρατήσατε ότι δίναμε, πληρώναμε τον εργολάβο. Το συγκράτησα. Αλλά συγκράτησα και αυτό που είπε ο κύριος Πρωτούλης, ότι ο εργολάβος θα βγάλει 170 εκατομμύρια. Όχι, και είναι πολύ χυδαία η κουβέντα τώρα. Διότι ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Πρωτούλης υπονοεί ότι εγώ έχω κάποιον εργολάβο. Όχι, 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 όχι. Εσείς κατηγορούσατε. Εσείς κατηγορούσατε ότι εμείς είχαμε σχέση με τους εργολάβους για την αντιμετώπιση. Γενικά δεν σκανδαλολογώ. Ορίστε. Δεν σκανδαλολογώ. Δεν υπογράφω ρηπανοσύμματα. Λέμε για την πολιτική. Είπατε σε συνέντευξή σας, κύριε Σγουρέ, παρακαλώ. Υπάρχει, κύριε, έχετε πει σε προηγούμενη συνέντευξή σας ότι η προηγούμενη διοίκηση από εσάς εξυπηρετούσε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχω πει ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, την οποία βρήκα και κατήργησα, ήταν μια διαχείριση των απορριμμάτων που δεν αφορούσε το περιβάλλον, δεν αφορούσε την ανακύκλωση. Και εξυπηρετούσε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ήταν, τώρα λέει ο κύριος Πρωτούλης ότι το ίδιο κάνετε κι εσείς. Εντάξει, ήταν μία διαχείριση των απορριμμάτων. Εταιρείες θα κάνουν τη δουλειά αυτή. Με, όπως μας θύμισε η κυρία Λιμπεράκη, με εργοστάσια τα οποία είχαν εγγυημένες ποσότητες. Άρα ήταν μία διαχείριση απορριμμάτων που η προτεραιότητά της δεν ήταν το περιβάλλον. Τώρα αυτή τη στιγμή έχεις μία διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία, ξαναλέω, από την επιδημιολογική έρευνα που επιτέλους έγινε, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ΕΣΝΑ που τους βρήκαμε, χωρίς γάντια, από το τους σκητή που κατασκευάζαμε, από τα πράσινα σημεία, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε επιτέλους πράξει το αυτονόητο. Μια κουβέντα μπορώ να πω. Λοιπόν, βεβαίως, όλοι θα κάνετε μια τελευταία τοποθέτηση, κύριε Σγουρέ. Περιμένετε, ο λόγος στον κύριο Πατούλη. Συγκεκριμένο θέμα.